Και τώρα ήρθε η στιγμή να απολαύσουμε τον Νίκο. Είναι το Los Angeles, Νίκο μου η προφορά. Λοιπόν, πάμε να σε απολαύσουμε. Έχω καημό και ερχόμαστε. Έχω καημό με στην ψυχούλα μου, γιατί με άφησες, αχ βρε καρδούλα μου. Πώς να ζήσω μακριά σου, πώς χωρίς την αγκαλιά σου, πες μου πώς, δίχως τα φιλιά σου, πες μου πώς. Έχω καημό μες στην ψυχούλα μου, γιατί με άφησες, αχ βρε καρδούλα μου. Έχω καημό, αχ πως την πάτησα, μακριά σου εγώ πάει τρελάθηκα. Σ' αγαπώ και γι' αυτό για σένα κι εγώ νεύω πουθενή. Δεν είσαι εδώ για να σε δω, μικρό μου, και σιγολιώνω και μαραζώνω. Για σένα πες μου τι, όλα σου τα έδωσα κι εσύ προδώσες ό,τι είχα ονειρευτεί. Έχω καημό μες στην ψυχούλα μου, γιατί με άφησες, αχ βρε καρδούλα μου. Έχω καημό, αχ πως την πάτησα, μακριά σου εγώ πάει τρελάθηκα. Σ' αγαπώ και γι' αυτό για σένα κι εγώ νεύω πουθενή. Δεν είσαι εδώ για να σε δω, μικρό μου, και σιγολιώνω και μαραζώνω. Στην ψυχούλα μου, γιατί με άφησες, αχ βρε καρδούλα μου. Έχω καημό, αχ πως την πάτησα, μακριά σου εγώ πάει τρελάθηκα. Σ' αγαπώ και γι' αυτό για σένα κι εγώ νεύω πουθενή. Δεν είσαι εδώ για να σε δω, μικρό μου, και σιγολιώνω. Εσύ τι κάνεις, καλά είσαι? Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο. Εγκάτσε με λίγα μέσα στη γωνιά. Καλό τάξη. Όχι, το άλλο θα είναι καλό τάξη. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο ανεβαστικά και ανεβασμένα. Τι κάνεις, είσαι καλά? Είμαι στα καλά μου, νομίζω. Είσαι στα ωραία σου. Στα όμορφα. Πάμε να καθίσουμε να τα πούμε λοιπόν. Έλα, πέρασε. Ευχαριστώ. Γεια σας, ομάδα. Γεια σας. Που να πάτε πάνω, μιλήστε με, μιλήστε με. Έξω κάτι! Να με σε ενοχλεί. Ευχαριστώ. Φεύγω σίγουρα τραγουδώντας. Συγγνώμη, χίλια, συγγνώμη. Εντάξει, ωραία. Είμαστε εντάξει, ωραία. Νίκο μου, θέλω να μου πεις πώς είσαι, πώς σε βρίσκω, πού είσαι. Λοιπόν, έχουμε κυκλοφορήσει με τη Heaven Music, το καινούριο μου κομμάτι τώρα. Βασικά είμαι στη Heaven από πέρσι, τον Μάιο. Έχουμε κυκλοφορήσει το τραγούδι «Πες μου», το «Έχω καημό» που μόλις ακούσαμε και τώρα το «Έτσι είναι ο έρωτας». Τέλεια. Μόνο έχουμε τελειώσει από σεζόν στη Λάρνακα σε ένα μπαράκι που ήμουνα το περασμένο Σάββατο τον τελευταίο. Έχουμε πάει πάρα πολλά, πολύ καλά τον χειμώνα γενικότερα. Είσαι ένας από τους λίγους πλέον
που μια δισκογραφική εταιρεία, ξέρεις, μπαίνει, ναι, είναι μαζί σου, είναι στο πλευρό σου. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Περήφανος, νομίζω τυχερός. Ναι. Είναι, όπως το είπες, είναι πολύ δύσκολο, Κατερίνα μου. Πολύ. Αλλά τα αγαπώ. Τα αγαπάς. Έχω να σου πω ότι έχεις εξαιρετική φωνή και δεν το λέω επειδή είσαι εδώ. Σε γνωρίζω, έχει τώρα από το Get On Stage στη μαζί. Έχει 10 χρόνια, έχει 10 χρόνια. Πολλά τα χρόνια μεγάλωσα. Έχει 10 χρόνια. Τέλος πάντων, ναι. Σε γνωρίζω λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια, πραγματικά η φωνή σου έχει οριμάσει. Πάρα πολύ. Βοήθησε, φαντάζομαι, η συμμετοχή σου στο παιχνίδι, δεν βοήθησε το The Voice of Greece? Βοήθησε σίγουρα, αλλά έριξα πολύ μελέτη. Σίγουρα σε βοηθάει να κατασταλάξεις, να δεις σε ποιο ρεπερτόριο ανήκεις, να δουλέψεις. Αλλά νομίζω ότι η πολλή μελέτη με βοήθησε να βελτιωθώ. Ναι. Κάτι το οποίο φαντάζομαι ένας τραγουδιστής δεν σταματά ποτέ να κάνει τα μαθήματά του. Εννοείται. Να δουλεύει την φωνή του, να δουλεύει όλο του, ας πούμε, την εικόνα του. Η εταιρεία βοηθάει σε αυτό, δηλαδή θα σε καθοδηγήσει, ας πούμε, ή όχι? Βοηθάει σε κάποια πράγματα. Δεν είναι όπως, το έχω ξαναπεί, δεν είναι όπως παλιά. Ναι. Βοηθάει σε κάποιους τομείς. Αναλαμβάνει την κυκλοφορία πλέον. Τα βίντεο κλιπ και τα. Και την παραγωγή ενορχήσεως και όλα είναι ευθύνη του καλλιτέχνη. Α, του καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη, πρώτα έχουμε ξαναπεί. Είναι ευθύνη του καλλιτέχνη και απλά η εταιρεία, οποιαδήποτε εταιρεία, ναι, το κυκλοφορεί. Παίρνει τα δικαιώματα, είναι η μαμά του κομματιού. Κατάλαβα, κατάλαβα. Άρα, ναι, από τη μία είναι καλό να έχεις μια εταιρεία στην πλάτη σου. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις το κομμάτι σου, από πού να το αγοράσεις. Άλλως, ενώ τώρα τα κομμάτια μου υπάρχουν στο Spotify, στο iTunes, στο Google Play, μπορεί οποιοδήποτε να τα αγοράσει. Και γενικά, κάνεις κάτι επαγγελματικό. Όταν δεν είσαι σε εταιρεία, δεν προχωράς, πιστεύω, επαγγελματικά. Το ψάχνεις λίγο περισσότερο. Σωστό. Να είσαι πιο σωστός επαγγελματίας. Τι σχέδια έχουμε, τι πλάνα έχουμε? Πολλά. Έχουμε σχέδια πολλά. Πες μου τα πιο κοντινά που έρχονται, αν θέλεις. Τα πιο κοντινά είναι ότι θα έχουμε κάποιες εμφανίσεις στο Μακέζι στη Λάρνακα. Ωραία. Δεν θα ανακαλύψω ακόμα το μαγαζί, γιατί δεν έχουμε κλείσει σίγουρα ακόμη. Οποιαδήποτε πρόταση καλοδεχούμενη, εμείς προχωράμε. Τον Σεπτέμβριο βγαίνει ένα πολύ ωραίο σεμπέκικο, Ζωή Μισή. Α, φυγάζεις κι άλλο, μπράβο. Πάμε για δίσκο, είπαμε. Θα βγάλω ολοκληρωμένη δουλειά. Ναι. Έρχεται το σεμπέκικο το Σεπτέμβριο, Ζωή Μισή, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Ήσουνα Ελλάδα για το παιχνίδι. Ναι. Γιατί αποφάσισες να έρθεις ξανά πίσω? Είναι δύσκολα τα πράγματα πάνω. Δεν έβρισκες κάτι το οποίο να τέριαζε σε σένα? Και να έβρισες, Κατερίνα μου, είναι πολύ χαμηλά τα ανοιχτογάμματα. Στην Κύπρο παίρνω... Θα μπορούσες να ζήσεις, ναι, βασικά, απλά στην τα Κύπρο πράγματα. Σκέψω ότι παίρνω διπλάσια, τριπλάσια από ό,τι δούλευα νύχτα Αθήνα σε μπουρνάζι και ξέρω εγώ. Mm-hmm. Παίρνω τα διπλά και τα τριπλά. Ναι. Άρα είναι και βιοπυριστικός ο λόγος, ναι, περισσότερο. Ναι, κυρίως. Κυρίως. Μα και να δουλεύεις με όνομα, είτε με τον καλύτερο που υπάρχει στην Αθήνα, δεν παίρνεις πολλά λεφτά. Ξέρω φίλους μου που είναι σε σχήματα και... Εντάξει, από τη στιγμή που σε ολοκληρώνει το γεγονός ότι είσαι εδώ. Πιστεύω πως ναι, γιατί Κύπρος τι έχει. Όχι, μα γι' αυτό σου λέω. Όχι, εγώ πιστεύω πάρα πολύ εδώ. Ειδικότερα με πώς είναι τα πράγματα πάνω στην Ελλάδα τώρα. Ακριβώς. Εσένα, αν σε ολοκληρώνει. Ξεκινάω να το χτίζω από την Κύπρο σίγουρα. Ναι. Να πάμε καλά στην Κύπρο, που ξέρεις τι θέλουμε λίγο περισσότερο εδώ στην Κύπρο, να στηρίζουμε τα παιδιά μας. Ναι, αυτό ξαναπέστο και ξαναμαναπέστο. Να στηρίζουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή, ναι, τα ραδιόφωνα πρέπει να στηρίζουν έστω τις καλές δουλειές. Ναι, αυτό που ακούνε και κρίνουν σωστό ότι πρέπει να παίζει. Και όχι μόνο τα ραδιόφωνα, αλλά και γενικά, ας πούμε, πρέπει εσείς να ανοίξουμε... Εσείς μας στηρίζετε. Ναι, εσείς πρέπει, μας να... στηρίζετε. Μπράβο, πρέπει να ανοίξουμε και λίγο περισσότερο το πνεύμα μας και να δούμε ότι, εντάξει, δεν είναι ότι μας έρχεται έτοιμα από το εξωτερικό να το βάλουμε στο σπίτι μας. Υπάρχουν και από εμάς έτοιμα προϊόντα τα οποία είναι ακριβώς και καλά. Πρόσφατα είχα κάνει, είχα ανοίξει τη συναυλία της Ελένης Φουρέρα πριν πάει συγκροπήσω το 2017. Και είχε ένα εκεί του Δήμου και λέει, και είπε μια κουβέντα και λέει: έχουμε τόσες φωνάρες, ναι, στην όντως, Κύπρο, ρε παιδιά. Και δίνεται τόσα χρήματα για να φέρουμε τα από το εξωτερικό. Τέλειο. Θέλω να ακούσω το καινούργιο σου το τραγούδι. Πάμε, πάμε. Θέλω να σας ανταγκούσω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Να είσαι καλά. Εγώ πάμε μαζί. Δεν φταίω εγώ που ξαφνικά την είδα κι όλα άλλαξαν. Δεν ξέρω πώς
μέσα από τα μάτια της κακές στιγμές μου χάθηκα. Δεν φταίω εγώ που όλο τη σκέφτομαι και μένω ξύπνιος, λέω τα βράδια. Δεν ξέρω πώς, αλλά με μάγεψε κι όλο με τωρώ τον χρόνο να τη δω. Έτσι είναι ο έρωτας, φτέρα σου δίνει, παιδί σε κάνει κι όλο χαμογελά. Έτσι είναι ο έρωτας, ψηλά σε πάει και κάνεις το εγώ να γίνεται εμάς. Με ένα βλέμμα της έχω τα πάντα, αναπνέω κι αρχίζω να ζω. Με ένα της άγγιγμα ξεχνάω τα πάντα και εκεί το λάθος γίνεται σωστό. Μπαλάντα, μπράβο σου, καλό τάξιδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ σήμερα, σας ευχαριστώ που στηρίζετε τα παιδιά της Κύπρου. Έτσι. Να είστε καλά.